Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Η ενημέρωση τώρα έχει περιοριστεί λιγάκι, γιατί οπωσδήποτε οι πολλοί υποψήφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή έχουν πλέον αποκλειστεί με το να υπάρχουν δύο πλειοψηφίσαντες, οι οποίοι θα αναμετρηθούν την Κυριακή. Αλλά πέραν από αυτό έχουμε το σημαντικότερο, το πάρα πολύ σημαντικό για μας, σαν κράτος, σαν έθνος, σαν, είναι η Ευρωβουλή. Να μην γελιόμαστε, η Ευρωβουλή είναι το πιο σημαντικό πράγμα, γιατί από εκεί θα περάσει το μέλλον της Ευρώπης και μαζί με την Ευρώπη και η Ελλάδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εάν δεν έχουμε ατσαλένια μπράτσα και μυαλό ξηράφι, δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε τις γραμμές μας, να περάσουμε τις ιδέες μας, να περάσουμε την ιδεολογία μας. Την ιδεολογία σαν Έλληνες. Οι Έλληνες έχουμε τελείως διαφορετική νοοτροπία και φιλοσοφία από άλλους λαούς. Δεδομένου ότι βέβαια από εδώ ξεκίνησε ο πολιτισμός και οπωσδήποτε τον διεκδικούμε σε όλη την έκταση της Ευρώπης. Άλλωστε και το όνομα Ευρώπη είναι ελληνικό. Από την μυθολογία την ελληνική ξεκίνησε και η ευρωπαϊκή Χερσόνησος, η Ήπειρος, να λέγεται Ευρώπη. Έχω όμως μία πρόσκληση κάνει σε έναν υποψήφιο ευρωβουλευτή, ο οποίος είναι πυρεώτης, αλλά ζει στην Ελβετία, στη Ζυρίχη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλές γνώσεις γύρω από τα ευρωπαϊκά δρόμενα. Είναι ο Γιώργος Ογαλαίος, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Ο κύριος Γαλαίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μας αναπτύξει τις απόψεις και τις γραμμές του κόμματος της Χρυσής Αυγής ως προς τα ευρωπαϊκά δρόμενα. Καλά τα είπα? Μια χαρά. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ που ήρθατε, δηλαδή, γιατί εμείς κάναμε την πρόσκληση, αλλά από εκεί και πέρα εσείς τρέχετε για όλη την Ελλάδα τώρα. Καλησπέρα σας. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μαζί σας και για την πρόσκληση. Ξέρετε ότι η Χρυσή Αυγή δεν έχει συνήθως βήμα και πρέπει όταν μας το δίνουν κάποιοι σταθμοί όπως ο δικός σας, τον οποίο ευχαριστούμε και πάρα πολύ, και εσάς προσωπικά. Επάνω σε αυτό το σημείο θα με επιτρέψετε, κύριε Γαλαίο, να σας πω το εξής. Το κανάλι το δικό μας, η δημοσιογραφική ομάδα η δική μας και γενικά η φιλοσοφία μας είναι να είμαστε ανοιχτοί την πόρτα σε όλο το νόμιμο πολιτικό καθεστώς. Είτε αυτό λέγεται Χρυσή Αυγή, είτε λέγεται ΚΚΕ, είτε λέγεται οτιδήποτε, έχουν δικαίωμα, έχετε όλοι σας δικαίωμα να βγείτε να τα πείτε. Και αν τα πείτε καλά και παρασύρετε τον κόσμο σε ψεύδι, εσείς πάλι θα την πληρώσετε. Λοιπόν, το θέμα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρουσιάσουμε. Και από εκεί και πέρα η κρίση είναι των τηλεθεατών μας. Συμφωνεί και χαίρομαι ιδιαίτερα. Και όχι τώρα, ανέκαθεν, γιατί και τον γενικό, τον γραμματέα της Χρυσής Αυγής, τον Νίκο, τον Μιχαλολιάκο, τον έχω βγάλει κατ' επανάληψη σε εποχή πολύ πιο μπροστά από ό,τι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της αντιπαράθεσης. Μα δεν λέω για εσάς, και για να είμαι και ειλικρινής, τα τοπικά κανάλια, οι τοπικοί ραδιοσταθμοί μας δίνουν βήμα. Δεν έχουμε βήμα στα μεγάλα κανάλια τα οποία πιάνουν όλη την Ελλάδα και τα οποία αντί να, όταν τουλάχιστον μας κατηγορούν, να μας καλούν και εμάς για να μπορούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, μας κατηγορούν εν απουσία μας. Αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα που είπατε μία λέξη η οποία με χαροποιεί, είναι ότι είπατε τα νόμιμα πολιτικά κόμματα. Και όντως η Χρυσή Αυγή αυτή τη στιγμή για δεύτερη φορά πήρε την έγκριση από τον Άριο Πάγο σαν νόμιμο πολιτικό κόμμα, την πρώτη φορά με το καταστατικό, τη δεύτερη τώρα που μπορεί να λάβει μέρος στις ευρωπαϊκές εκλογές, στις ευρωεκλογές, και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που μ' αρέσει η ευνομία και χαίρομαι που, που είμαι υποψήφιος σε ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα. Και νομίζω ότι δι' αυτού του τρόπου, με αυτό το αποτέλεσμα, αποκτά και η δικαιοσύνη την εμπιστοσύνη σας.
σαν πολίτης και σε εσάς και σε εμάς. Πάντοτε, εγώ προσωπικά πάντοτε πίστευα και πιστεύω ότι η δικαιοσύνη στο τέλος θα βρει την αλήθεια. Αυτό είναι ο ρόλος. Αυτό είναι ο ρόλος της. Να βρίσκει την αλήθεια. Είναι τυφλή και εφαρμόζει τους νόμους. Και πιστεύω ότι και στην περίπτωση των πολιτικών κρατουμένων, γιατί για μένα είναι ξεκάθαρο ότι είναι πολιτικοί κρατούμενοι και εγώ πιστεύω ότι πήρανε τα καλύτερα στελέχη μας και τα βάλαν στη φυλακή, απλώς και μόνο για να πάρουν κάποιους ψήφους ή για να διαλύσουν τη Χρυσή Αυγή και να πάρουν τους ψήφους. Πράγμα που βλέπετε δεν έγινε. Στις εκλογές πήραμε μεγαλύτερα, καλύτερα ποσοστά και πιστεύω ότι στις ευρωεκλογές θα τα πάμε ακόμα καλύτερα από ότι... Πιστεύετε ότι σας αντιμετωπίζουν πλέον στα εκλογικά τμήματα με δικαιοσύνη και με διαφάνεια ή έχετε κάποιο πρόβλημα, διαισθανθεί ή έχετε ανακαλύψει κάποιο πρόβλημα κακής καταμέτρησης? Κοιτάξτε, σε αυτό το θέμα δεν είμαι απολύτως ενημερός. Στις βουλευτικές εκλογές ήμουνα και εγώ υποψήφιος. Υποψήφιος δεν ήμουνα, αλλά ήμουνα στην καταμέτρηση των ψήφων και εκεί δεν υπήρξε πρόβλημα. Εκεί που ήμουν εγώ και εκεί που ήταν η γυναίκα μου. Ούτε στις βουλευτικές εκλογές. Τώρα από ό,τι άκουσα παντού, όχι παντού, αλλά από ό,τι άκουσα τις περισσότερες φορές ήταν όλα μια χαρά, δεν υπήρχε πρόβλημα ούτε... Ξέρετε γιατί σας ρώτησα? Γιατί ακούστηκε ότι σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό ακούστηκε ένα σχόλιο ότι, και μάλιστα από άνθρωπο των δημοσκοπήσεων, ότι στην Αθήνα σε κάποια εκλογικά κέντρα κλπ. Έγινε μια σχετική παραποίηση εις βάρος του κυρίου Κασιδιάρη. Δεν ξέρω αν το ακούσατε κι εσείς. Δεν το άκουσα, λυπάμαι, δεν το άκουσα. Ναι. Μπορεί να συνέβη, αλλά σας λέω από τους περισσότερους εκλογικούς αντιπροσώπους δεν πήραμε τέτοια μηνύματα. Ωραία. Μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις. Μακάρι, μακάρι, γιατί είναι... Πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχουν. Να μην υπάρχουν, ακριβώς. Γιατί κοιτάξτε, είναι και το ζήτημα το εξής. Είναι η απόφαση του λαού, ο οποίος λαός, όπως είδαμε, και στα καλά είναι μαζί, αλλά όταν έρθει το άσχημο, αυτός υποφέρει. Και είναι ο μόνος που υποφέρει, ενώ οι πολιτικοί περνάνε ακόμα καλά. Περνάνε πολύ καλά. Πολύ καλά, αυτό είναι γεγονός. Για πέστε μου, κύριε Γαλαίο, εσείς μένετε στην Ελβετία, αλλά τώρα γυρίσατε στην Ελβετία, στη Ζυρίχη κοντά, και μένετε και στον Πειραιά. Είσαστε Πειραιώτης. Είμαι Πειραιώτης, έχω φύγει ακριβώς σήμερα πριν 37 χρόνια η Ελβετία. Μπράβο. Το 77, 20 Μαΐου του 77. Και πήγατε κατευθείαν στη Ζυρίχη, δηλαδή στο γερμανόφωνο καντόνι? Ναι, γιατί ήξερα από μικρός, είχα μάθει γερμανικά. Αχα. Και πήγα εκεί για σπουδές, τελείωσα τις σπουδές μου στην οικονομία. Αργότερα συνέχισα, έκανα ένα διδακτορικό. Κατέβηκα στην Ελλάδα, ενώ στο διδακτορικό παράλληλα εργαζόμουν. Και κατέβηκα στην Ελλάδα ελπίζοντας ότι θα βρω κάποια δουλειά, να μείνω Ελλάδα, και όσο ήμουν στρατιώτης... Να επαναπατριστείτε δηλαδή. Ακριβώς. Και έψαχνα όσο ήμουν στρατιώτης, αλλά δυστυχώς δεν βρήκα. Ίσως δεν ήμουν αυτός που ζητούσαν, λέει, γιατί εγώ ήμουν πιο πολύ του γερμανικού κλάδου, αυτοί θέλανε του αγγλοσαξονικού. Και επειδή ήταν και αυτές οι διαφορές, ναι, βέβαια, σωστό. Και επειδή εμείς οι Χρυσαυγίτες, ακόμα και πριν γίνουμε Χρυσαυγίτες, είμαστε άνθρωποι που τα λέμε κατά πρόσωπο, τους ρώτησα το εξής. Λέω, με συγχωρείτε, πιστεύετε ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι καλύτερες από τις ελβετικές? Γιατί εγώ εργάζομαι σε ελβετική τράπεζα. Βέβαια δεν μου απαντήσαν τίποτα. Το θέμα είναι, βλέπετε ότι οι ελβετικές τράπεζες δεν έχουν κανένα πρόβλημα και ότι στις ελληνικές τράπεζες πληρώνει συνέχεια ο λαός για να τις χρηματοδοτήσει και για να τις ξανακάνει υγιείς, και είναι, όπως λένε στα γερμανικά, νομίζω το λένε και εδώ στην Ελλάδα, ένα βαρέλι χωρίς πάτος. Συνέχεια πληρώνουμε και δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Πιστεύετε ότι, μια και το αναφέρατε και έχετε και γνώσεις τραπεζικές, πιστεύετε ότι η ενοποίηση των τραπεζών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι θετικό στοιχείο ή θα είναι αρνητικό? Γιατί κάπου άκουσα ένα σχόλιο ότι όταν θα είναι ενωμένες οι τράπεζες όλες, τουλάχιστον οι συστημικές τράπεζες, θα έχουμε ίδιο επιτόκιο, ίδιες μεταχειρήσεις,
των τραπεζών, η μία θα στηρίζει την άλλη και δεν θα υπάρχουν αυτά τα κενά με τα ελλείμματα και με τα όλα αυτά τα σχετικά που γίνονται. Δεν είμαι και οικονομολόγος, αλλά και εγώ εγκυκλοπαιδικά τα έχω ακούσει. Θα είναι θετικό το στοιχείο αυτό, δηλαδή η μετατροπή σε ευρωπαϊκό σύστημα τραπεζών? Κοιτάξτε, το να κάνουμε μία τράπεζα γενικά, μόνο αυτό τώρα σας το ζητάω εκτός πολιτικής. Ναι, είναι, μπορεί να λύσει κάποια προβλήματα, αλλά είμαι της γνώμης ότι θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα. Από ό,τι έχουμε δει, συνήθως όταν γίνεται κάτι το υπέρμετρο, μία τράπεζα, παγκοσμιοποίηση ή διάφορα άλλα πράγματα μεγάλα, έχει ασθένειες. Έχει ασθένειες, μετά δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τρόπος να το ελέγξεις και στο τέλος σχεδόν πάντοτε, όπως οι αυτοκρατορίες παλιά, αποσυντίθεται εξ όν συνετέθη. Δηλαδή γίνεται στα κομμάτια στα οποία ήταν και παλιά. Δε. Οπότε πιστεύω ότι δεν θα μας λύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα με τις τράπεζες είναι να υπάρχουν κάποιες τράπεζες οι οποίες να είναι υγιείς και να υπάρχουν κάποια μέτρα, μέτρα πλαίσια μέσα στα οποία θα πρέπει να κινούνται οι τράπεζες και να μην προσπαθούν με κάθε τρόπο να βγάλουν κέρδος ακόμα και εις βάρος του λαού ή κάνοντας κάποια προϊόντα τα οποία το ξέρουν και οι ίδιοι όταν τα σκέφτονται αυτά, ότι δεν θα έχουν καλό τέλος, γιατί είναι εντελώς κερδοσκοπικά. Οι τράπεζες. Ναι, γιατί τα προϊόντα που βγάζουν. Αναφέρομαι, παραδείγματος χάρη, στα προϊόντα που οδήγησαν τις αμερικανικές τράπεζες να έχουν έλλειμμα, τα τοξικά ομόλογα. Όπου λέγανε. Ναι, αυτά δεν ήταν τίποτα άλλο. Παίρνανε κάποια σπίτια και έρχονταν κάποιος και έλεγε είναι πάρα πολύ καλά. Τα σπίτια τα πουλούσαν ο ένας τον άλλον, αυτό που λέμε πυραμίδα, και στο τέλος σε καπιανού μέναν το χέρι, το οποίο την πέταγε σαν καυτή πατάτα, γιατί δεν είχαν ποτέ την αξία που είχε πληρώσει, και μετά άρχισε να πηγαίνει προς τα κάτω και να χάνουν όλοι οι υπόλοιποι τα λεφτά τους. Τέτοια πράγματα πρέπει να απαγορευθούν και να έχουν κάποια πλαίσια, δηλαδή κάποιους νόμους πλαίσια που να λειτουργούν οι τράπεζες. Άρα, ναι μεν να υπάρχουν οι τράπεζες, αλλά να υπάρχει ενιαίος τρόπος διαχείρισης των τραπεζών. Όχι διαχείρισης, ελέγχου των τραπεζών. Ή ελέγχου, ναι, αυτό είναι πιο σωστό που λέτε. Ναι. Να ελέγχονται από μια κεντρική. Κεντρική εξουσία, κεντρικό φορέα, ο οποίος να βλέπει αν κινούνται αυτά. Αυτό νομίζω ότι ισχύει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κοιτάξτε, παντού ισχύει, το θέμα είναι ότι δεν εφαρμόζεται. Τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορώ να μιλήσω, αλλά για την Ευρώπη... Βρήκα την ευκαιρία, μια και είστε οικονομολόγος και τραπεζικός, οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, εκεί υπάρχουν άλλοι νόμοι και υπάρχουν τα λόμπι, τα οποία το κάθε λόμπι, ας πούμε, μπορεί και επιδρά περισσότερο από ό,τι στην Ευρώπη. Αλλά στην Ευρώπη δόθηκε μια μεγάλη ευκαιρία τότε με τα τοξικά ομόλογα, οι κυβερνήσεις να βάλουν αυτούς τους νόμους πλαίσια και να έχουν τις τράπεζες εκεί μέσα και να υπάρχει εξυγίανση. Δεν το κάναν όμως. Κάποιοι τους εμποδίσανε. Δεν ξέρω, δεν θέλαν να το κάνουν. Είναι και συμφέροντα. Με αυτή την έννοια το είπα. Ναι, ότι όταν θα πεις σε μια τράπεζα δεν θέλω να βγάζεις ανεξέλεγκτα λεφτά και θέλω να σε ελέγχω, να ξέρω ότι τα λεφτά αυτά που βγάζεις, το κέρδος που βγάζεις θα είναι πιο περιορισμένο, τότε δεν νομίζω ότι καμία τράπεζα θα συμφωνήσει με αυτό από μόνη της. Σωστό. Οπότε επειδή γίνανε κάποιες πιέσεις, η ίδια η Μέρκελ δεν πήρε κανένα μέτρο, με αποτέλεσμα να είμαστε στο ίδιο σημείο τώρα. Βέβαια, τώρα αυτή τη στιγμή φαίνονται να είναι υγιείς οι τράπεζες. Και έχουν βγάλει και αυτά τα τεστ που θα κάνουν. Πήρανε όμως κάποια χρήματα. Τους εδόθησαν, ναι, τους εδόθησαν κάποια χρήματα. Κάποια χρήματα τους εδόθησαν εγγυήσεις και μπορέσαν. Κρατικές εγγυήσεις. Κρατικές εγγυήσεις, ναι. Και μπορέσαν ξανά να σταθούν στα πόδια. Στα πόδια. Το θέμα είναι, σκορπάνε χρήματα στην αγορά, στους επαγγελματίες, στις εταιρείες, στους ιδιώτες, δεν έχει σημασία, για να υπάρξει ανάπτυξη, για να υπάρχει το τζιράρισμα που λέμε, γιατί με το τζίρο το κράτος κερδίζει. Ναι, δεν είναι μόνο ότι κερδίζει το κράτος, κερδίζουν και οι επιχειρήσεις. Και οι επιχειρήσεις. Κερδίζει ο κόσμος γιατί εργάζεται, γίνεται όλο αυτό το θετικό πράγμα που μπορεί να λειτουργήσει. Και στην Ευρώπη λειτουργεί αυτή τη στιγμή πάλι. Στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρω, δυστυχώς όχι, δεν λειτουργεί. Δεν βλέπετε. Δεν υπάρχουν δάνεια. Τι εκτίμηση έχετε κάνει για την Ελλάδα? Θα κάποια στιγμή θα σταθούμε στα πόδια μας?
Κοιτάξτε, όταν κάποια στιγμή είπα, είχαμε κάνει περισσότερο ο Σύλλογος Επιστημόνων της Ρήχης, είχε προσκαλέσει τον πρέσβη, τους προξένους, διάφορους οικονομολόγους του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου της Ελβετίας, τα οποία είναι από τα καλύτερα γιατί έχουν σπουδάσει Αϊνστάιν και άλλοι διάσημοι εκεί, και γίναν κάποιες ομιλίες κλπ. Ήταν τότε που θέλαμε να μπούμε ή να μην μπούμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μιλάτε για πρόσφατα. Για πρόσφατα. Ναι. Λοιπόν, αυτοί αρχίσανε να λένε για κάποιες επιμήκυνσεις, ίσως κούρεμα, ίσως το ένα, ίσως το άλλο. Αλλά σας λέω, είναι απλά τα πράγματα. Τις περισσότερες φορές αξίζει να έχουμε μία λογική και η λογική μας λέει, ο υγιής τρόπος σκέψεως μας λέει ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Είναι δυνατόν άμα βγάζεις 90 και χρωστάς 110 να είσαι υγιής? Δεν είναι. Χρωστάς, είσαι υποχρεωμένος, υπερχρεωμένος. Τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθούν να μας πείσουν ότι με τα 110 τότε που χρωστάγαμε και βγάζαμε 90, τώρα βγάζουμε σχεδόν 80 και χρωστάμε 320, ότι είμαστε καλύτερα από τότε, από όταν μπήκαμε. Εγώ δεν το πιστεύω. Η λογική μου λέει, και οικονομολόγος να μην ήμουν, μου λέει η λογική μου ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό, αλλά πάνε να περάσουν με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Την πρώτη φορά μας περάσαν το κούρεμα. Ναι. Και δυστυχώς. Και ακούω για 180 δις ότι κουρεύτηκε το χρέος μας. 100 νομίζω. 180. 170, 180. Κάτι τέλος πάντων. Πάντως ένα σοβαρό ποσό, γιατί είπαν ότι παγκοσμίως είμαστε οι μοναδικοί που καταφέραμε κάτι τέτοιο. Για τα 100 δις. Ναι. Και το είχε πει μάλιστα ο κύριος Βενιζέλος αυτό το πράγμα. Ναι. Σας λέω ότι είναι ψέμα. Κοιτάξτε, το χρέος κουρεύτηκε. Αλλά τότε οι τράπεζες, επειδή είχαν πάθει όλες αυτές τις κρίσεις με τα τοξικά ομόλογα κλπ, είχαν έρθει και είχαν καταθέσει τα λεφτά τους σε ελληνικά ομόλογα, τα οποία είχαν ένα επιτόκιο 5% που δεν τους έδινε καμία άλλη τράπεζα, τότε πληρώναν γύρω στο 2,5-3. Σωστά. Και προσπαθήσαν έτσι να καθησυχάσουν τον κόσμο, αλλά να καθησυχαστούν και αυτές, να ξέρουν ότι έχουν κάτι σίγουρο. Οι τράπεζες. Γιατί θεωρείται ότι το 2% των ομολόγων ανήκουν στο ευρωομόλογο. Δεν υπήρχε ευρωομόλογο. Ήταν ονομαστική αξία. Ναι, οι τράπεζες πουλούσαν, άμα πουλούσαν, ξέρω εγώ, 35% της Γερμανίας, πουλούσαν 20% της Ιταλίας, πουλούσαν και 2% της Ελλάδος και συμπληρώνονταν το 100%. Ομόλογα Ευρώπης. Λοιπόν, και είχαν βάλει αρκετοί τότε και ιδίως γαλλικές τράπεζες. Το αποτέλεσμα ήταν με τον νόμο του κύριου Βενιζέλου να πάρουν τα λεφτά του, να πάνε τα ταμεία μας, να αρχίσουν να επενδύουν σε ελληνικά ομόλογα. Εκείνη τη στιγμή, επειδή το ξέρουν. Τα ταμεία λέτε τα ασφαλιστικά. Τα ασφαλιστικά, τα ταμεία και οι τράπεζες. Για διευκρίνηση το κάνω. Ναι, είχε βγάλει ένα νόμο ο οποίος έλεγε ότι το 80% των αποθεμάτων πρέπει να επενδυθούν σε ελληνικά ομόλογα. Ναι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο καταφέραν οι ξένοι και μας πασάραν τα ομόλογα που είχαν πάρει αυτοί, τα αγοράσαν τα δικά μας τα ταμεία και μετά έγινε το κούρεμα. Δεν την πληρώσαν οι ξένοι. Και εγώ που είμαι έξω στην Ελβετία ακούω πάρα πολλές φορές ότι σας δίνουμε τα λεφτά μας. Δεν μας δώσαν λεφτά αυτοί. Εμείς, τα ταμεία μας, ο μικροκαταθέτης, εμείς τα πληρώσαμε αυτά τα λεφτά. Ήταν δικά μας λεφτά που κουρευτήκανε. Α, δεν ήταν των ξένων. Δεν ήταν των ξένων τα λεφτά. Ah. Μπορεί να υπήρχαν κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι ακόμα έμειναν πιστεύοντας ότι δεν πρόκειται να φαλυρίσει η Ελλάδα. Ακριβώς. Αυτούς μπορεί να τους έπιασε. Αλλά τους περισσότερους δεν τους έπιασε. Γιατί προλάβανε και τα ξεφορτωθήκανε και τα φορτωθήκαμε εμείς, γι' αυτό είναι σε αυτή την κατάσταση τα ταμεία τώρα. Μάλιστα. Και τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθούν να κάνουν το αντίθετο. Γιατί βγήκαν έξω και είπε η Μέρκελ ότι δεν κουρεύουμε. Γιατί τώρα, αν κουρέψουν, θα κουρέψουν μόνο ξένα χρήματα. Ελληνικά δεν υπάρχουν. Και λέει επιμήκυση του χρέους. Δηλαδή να χρωστάμε για 50 χρόνια. Για 50 και παραπάνω. Θα χρωστάμε αιώνια. Γιατί στα 50 χρόνια θα πάρουμε και άλλα δάνεια και οι τόκοι και το ένα και το άλλο. Θα πιάσουμε τα 100 χρόνια. Έχουν άτομα στην κυβέρνηση της Μέρκελ, οι οποίοι είναι οικονομολόγοι και είναι στο κόμμα της μέσα. Και λένε το εξής, ότι για να εξοφλήσει η Ελλάδα τα χρέη που έχει, πρέπει επί 50 χρόνια
έχοντας 5% ανάπτυξη, που 5% δεν είχαμε ποτέ. Ο Καραμαλής είχε φτάσει 4, κάτι, αλλά και αυτή ήταν πλασματική, γιατί βασιζόταν μόνο στην οικοδομή και όχι σε υγιή οικονομία. Λοιπόν, φανταστείτε, 5% η Κίνα έχει αυτή τη στιγμή 7%, δηλαδή να γίνουμε κάτι σαν την Κίνα περίπου. Και θα χρειαστεί 50 χρόνια για να μπορέσουμε να ξεπληρώσουμε το δάνειο. Με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες λένε ότι σε 50 χρόνια θα μπορέσουν να βρουν πάλι εργασία όσοι έχουν απολυθεί. Σε 50 χρόνια. Σε 50 χρόνια, με αυτή την ανάπτυξη. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι τραγική. Είμαστε πτωχευμένοι. Είμαστε πτωχευμένοι. Αλλά φοβόνται αυτή τη λέξη να την πιάσουν. Αυτές τις επενδύσεις που θα έρθουν να κάνουν οι ξένοι επιχειρηματίες και λοιπά, που θα αγοράσουν επιχειρήσεις, θα αγοράσουν ακίνητα και λοιπά, αυτά δεν βοηθάνε καθόλου την εσωτερική οικονομία μας? Να σας ρωτήσω κάτι, εσείς είσαστε και επιχειρηματίας, από ό,τι ξέρω είναι τα δική σας επιχείρηση. Ναι. Πάτε εσείς σε μια χώρα να επενδύσετε στην οποία οι νόμοι αλλάζουν κάθε μέρα, η φορολογία αλλάζει κάθε μέρα, η γραφειοκρατία σε πεθαίνει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εάν πάτε να επενδύσετε εκεί, ένας επενδυτής κάθεται και υπολογίζει και λέει, εγώ θα φτιάξω ένα ποτήρι το οποίο θα πουλάω τόσο, θα μου στοιχίζει τόσο, σε 5-10 χρόνια θα βγάλω τα χρήματα που επένδυσα και θα αρχίσω να έχω κέρδος. Σωστό. Εάν του ανεβάζουμε τη φορολογία, προπληρώνει στη φορολογία αυτά που θα βγάλει του χρόνου. Και έχει μια γραφειοκρατία που όπου πάει βρίσκει τείχος μπροστά του. Δεν νομίζω ότι έχετε κανένα. Το μεγάλο θηλίο. Γιατί το μόνο που μπορεί να πάθει είναι να χάσει τα λεφτά του. Και κανένας επιχειρηματίας δεν θέλει να χάσει τα χρήματά του, έτσι δεν είναι? Δηλαδή όλα αυτά για να γίνουν πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές στρουκτούρες. Δηλαδή να υπάρχει μια φορολογία η οποία να είναι σταθερή. Να ξέρει ο άλλος ότι για 15 χρόνια δεν θα αλλάζει. Στην Ελβετία, παραδείγματος χάρη, κάνουν ένα δημοψήφισμα άμα θέλουν να αλλάξουν ένα τέτοιο νόμο και αρχίζει να ισχύει μετά από 2 ή 3 χρόνια. Έτσι, η για να προσαρμόζεται. Προσαρμόζεται, ακριβώς. Εδώ στην Ελλάδα, την άλλη μέρα έχεις άλλο πράγμα και τελείωσε. Όταν υπάρχει γραφειοκρατία, όταν υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν και προσπαθούν με τον ΑΒ τρόπο, ας πούμε, να ξεγελάσουν την εφορία ή η εφοριακή να ξεγελάσει τους επιχειρηματίες και όλα αυτά. Βέβαια, δεν είναι σε αυτό το ρυθμό το ποσοστό που ήταν παλιά. Τώρα έχουμε κάνει πρόοδο σε αυτό. Αυτό είναι γεγονός. Έχει αρχίσει και ο κόσμος και πλέον έχει αρχίσει και ενστερνίζεται πλέον αυτές τις νέες μεθόδους και νέα συστήματα, αλλά βέβαια με δύσκολη κατάσταση ακόμα στα οικονομικά. Ναι, γιατί αυτό το πράγμα το να μην πληρώνεις εφορία, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ του τι δεν μάθε. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, όταν έφυγα 17-18 χρονών, όλοι πληρώναν την εφορία τους. Δεν ήταν και κανένας δεν έλεγε γιατί πληρώνω εφορία. Ήξερε, ναι, αλλά δεν άλλαζε όμως. Δεν άλλαζε και δεν τρογόντουσαν τα χρήματα. Δεν τρογόντουσαν τα χρήματα της εφορίας. Πηγαίνανε και γινόταν ένα έργο. Μικρό τότε, είμαστε φτωχοί, αλλά αργότερα που είμαστε πιο πλούσιοι και ζούσαμε βέβαια με δανεικά, παρόλα τα αυτά κανένας δεν πληρώνει εφορία. Κανένας. Και υπάρχουν άτομα και σήμερα και το λένε έξω, δείχνουν ντοκιμαντέρ. Το θέμα είναι ότι δεν τους περισσεύει από τη διαβίωση, από την διατροφική πλευρά να δώσουν και στην εφορία. Δηλαδή σου λέει, δεν θα ταΐσω τα παιδιά μου, δεν θα ταΐσω την οικογένειά μου, δεν θα πρέπει να πληρώσω το ρεύμα, να μην μου κόψουν το ρεύμα. Και τα υπόλοιπα για να πληρώσει την εφορία δεν του περισσεύουν. Ακριβώς το ίδιο λέω, έχουν μπει φορολογικά μέτρα μόνο σε κάποια στρώματα τα οποία υποφέρουν, ενώ όπως σας έλεγα προηγουμένως σε διάφορα ντοκιμαντέρ δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλοι επιχειρηματίες και παρόλα τα αυτά μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρώσει δεκάρα εφορία. Δεν ξέρω τι ακριβώς είχαν μέσα, αλλά υπήρξε κάποια λίστα Lagarde. Υπήρξαν κάποιες άλλες λίστες και λοιπά. Τι έγινε με αυτές? Δηλαδή έχουμε εδώ και 3-4 χρόνια εξετάσει 4 άτομα ή 5 άτομα. Τι γίνεται? Κανένας δεν ξέρει και δεν ξέρουμε σε ποιον το σιρτάρι έχουν ξεχαστεί τώρα, γιατί παλιά ξεχαστήκανε στο κ. Βενιζέλη το σιρτάρι, τώρα θα είναι κάποιος άλλος κύριος.
Οπότε καταλαβαίνετε, θέλει δραστήρια μέτρα και πλέον δεν μπορεί η κοινωνία αυτά τα οικονομικά μέτρα να τα αντέξει. Πρέπει να αρχίσουν να πληρώνουν και οι μεγάλοι που δεν πληρώνουν τουλάχιστον το ποσοστό που τους αναλογεί. Πρώτον αυτόν, και δεύτερον χρειάζεται και μια οικονομία, ενώ στο δημόσιο τομέα εξακολουθεί να υπάρχει σπατάλη. Οι βουλευτές παίρνουν πολύ μεγάλους μισθούς για τα δικά μου τα κριτήρια. Νομίζω ότι τώρα πρόσφατα ξαναυξηθήκανε οι βουλευτικές αποζημιώσεις, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι έγινε. Αλλά και να μην έγινε, είναι πάρα πολλά τα χρήματα αυτά τα οποία παίρνει ένας βουλευτής και λέει δεν με φτάνουν. Και ο Έλληνας με 500 και 1000 ευρώ πρέπει να ζήσει την οικογένειά του, και ο άλλος παίρνει τα πενταπλάσια, τετραπλάσια και λέει δεν με φτάνουν αυτά τα λεφτά. Εντάξει, πόσα θέλω για να το φτάσω. Να πάω τώρα σε ένα άλλο σκαλοπάτι της κουβέντας μας. Εσείς, σαν μια κομματική πολιτική οντότητα, πώς σκέπτεστε, γιατί ξέρω σίγουρα έχετε καθίσει και έχετε σκεφτεί, έχετε ανταλλάξει γνώμες μεταξύ σας σαν κόμμα, τα στελέχη τουλάχιστον και μάλιστα πολύ περισσότερο όταν κάποιος είναι και οικονομολόγος και ντόκτορ μάλιστα και όλα αυτά, και που υπάρχουν και άλλοι στο κόρπους της Χρυσής Αυγής. Πώς σκέπτεστε να δράσετε στην περίπτωση, έστε αύριο μεθαύριο, ξέρω εγώ, σας δίνει ο λαός την εντολή να κυβερνήσετε, τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, ένα οικονομικό πρόγραμμα είναι σχεδόν έτοιμο. Επιγραμματικά όμως, τώρα αυτή τη στιγμή είχαμε εκλογές για δήμους, περιφέρειες και τώρα έχουμε... Ναι, δεν λέω για την τελευταία μέρα. Αλλά μετά τις ευρωβουλευτικές εκλογές, πιστεύω, από ό,τι ξέρω, θα δημοσιευθεί κιόλας. Εμείς έχουμε 4 πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι αυτός που λέει ότι πρέπει να ενισχύσουμε την πρωτογενή παραγωγή, η οποία, αν μη τι άλλο, θα μας κάνει αυτάρκης. Αγροτιά, βιοτεχνίες, οι κτηνοτρόφοι, όλοι αυτοί. Οι βιοτεχνίες δεν είναι. Είναι δεύτερο. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο το οποίο θα μας εξασφαλίσει του να έχουμε ένα τρόμο. Μάλιστα. Σαν λαός. Δεύτερο είναι αυτό που είπατε εσείς, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, καμία οικονομία δεν βασίζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτές είναι 5-10 και άμα βρουν καλύτερες συνθήκες φεύγουν παναλού. Το διαπιστώσαμε τα τελευταία χρόνια και που φύγανε και πήγανε στη Βουλγαρία και στην στα Σκόπια. Όχι, αυτές είναι πιο πολύ μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, αυτό, επειδή η φορολογία δεν τους δίνει τα περιθώρια να επιζήσουν, αναγκάζονται και φεύγουν. Αλλά αυτές είναι οι τελευταίες. Αλλά είδαμε και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως παραδείγματος χάρη Coca-Cola, σηκώθηκε και έφυγε από την Ελλάδα και ήρθε στην Ελβετία. Γιατί ήρθε στην Ελβετία? Γιατί έχει μια σταθερή φορολογία, δεν έχει, όπως είπαμε προηγουμένως, όλα αυτά τα πράγματα, τη γραφειοκρατία και όλα αυτά, και ήρθε στην Ελβετία. Ενώ θα μπορούσε, η μισθή η ελληνική είναι το 1/15 των ελβετικών μισθών. Και παρόλα τα αυτά, προχθές που ψηφίσαν η Ελβετία, θα κάνουν 3.000 ευρώ, περισσότερο, 3.800 ευρώ, το μίνιμουμ, το μικρότερο μισθό. Είπαν όχι βέβαια, αλλά ο μικρότερος μισθός είναι γύρω στα 3.600, δεν απέχει πολύ. Ναι, 3.600, βέβαια, εντάξει, έχετε κρυβά ενίκια και σπίτια και τέτοια. Ενίκια, ναι, αυτό ναι, έχετε δίκιο, αλλά η διατροφή δεν είναι. Η διατροφή όμως δεν είναι ακριβότερη. Δεν είναι ακριβότερη, μπορώ να πω και φθηνότερη, αν εξαιρέσουμε το κρέας, που εντάξει, εκεί είναι πιο ακριβό. Σας λέω ότι παλιά ερχόμουν στην Ελλάδα και με το ελβετικό φράγκο ζούσα σαν μπασάς, έκανα διακοπές σαν μπασάς. Τώρα αρχίζει και για μένα να είναι ακριβή η Ελλάδα. Δηλαδή έχει φτάσει σε ένα σημείο που είναι ακριβό. Όπως είναι και όλες οι άλλες χώρες. Θα μπορέσετε να διορθώσετε κάποια πράγματα? Πιστεύω πως ναι. Αυτό θέλουμε. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε ένα κόμμα εθνικιστικό, ένα κόμμα το οποίο ενδιαφέρεται για το λαό, και θα προσπαθήσουμε αυτά τα πράγματα να τα διορθώσουμε. Ό,τι είναι κακό κείμενο. Βέβαια είμαστε άνθρωποι, δεν θα τα κάνουμε όλα σωστά και εμείς, θα κάνουμε κάποια λάθη, αλλά θα έχουμε γνώμονα άλλων. Δεν θα έχουμε το γνώμονα των πως μερικοί ή μέτεροι θα βγάλουν περισσότερα χρήματα. Ο γνώμονα ο δικός μας θα είναι πως θα μπορέσουμε
να κάνουμε τον λαό να ζήσει καλύτερα. Καλύτερα. Βέβαια, άμα βγει η Χρυσή Αυγή, μου αρέσει να τη λέω αυτή την έκφραση, δεν θα τρώει ο λαός αμέσως με χρυσά κουτάλια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να καθίσει, να δουλέψει, να περάσουμε δύσκολες ώρες. Αλλά πιστεύω ότι σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσει πλέον ο λαός να ζει αξιοπρεπώς. Να μην ψάχνει στα σκουπίδια να βρει να φάει. Να έχει τα ρούχα του. Δεν θα είναι Lacoste και ξέρω εγώ ποια άλλη μάρκα, για να μην αναφέρουμε μάρκες. Δεν θα είναι πολυτελείας. Αλλά θα είναι ένα καλό ρούχο, και που καθαρό θα, ρούχο και που θα κατασκευάζεται στην Ελλάδα. Ακριβώς. Αυτό είναι το δεύτερο που θέλουμε να επιτύχουμε, να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνοντάς τους δάνεια, βέβαια με έλεγχο. Πάντα με έλεγχο, γιατί όχι να παίρνουν τα δάνεια να χτίζουν δύο πυλώνες και να λένε ότι εντάξει τα υπόλοιπα θα τα πάμε στο λογαριασμό μας στην Ελβετία και να μην τελειώνει ποτέ το εργοστάσιο. Θα πρέπει να υπάρχει μια πρόοδος. Και έτσι θα αρχίσει και κάποια βιομηχανοποίηση πάλι της Ελλάδος, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει τίποτα. Έστω και στην αρχή, μόνο και μόνο εάν παίρνει τα αγροτικά προϊόντα και τα κονσερβοποιεί ή τα συσκευάζει. Ναι, θα είναι πρώτη η εξαγωγή, ναι, η εξαγωγή πλέον παραγωγή. Και πιστεύω ότι τότε, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τότε θα έρθουν και ξένοι επενδυτές. Εμείς δεν τους αποκλείουμε τους ξένους επενδυτές, αλλά τους λέμε: κύριε, ωραία, θα είσαστε εδώ, θα δουλεύετε εδώ, θα πληρώνετε εδώ φόρους, δεν θα κάνετε μια holding κάπου αλλού και να σας χρεώνει εδώ διάφορα τιμολόγια ώστε να παίρνει τα κέρδη σας και να τα φορολογεί κάπου αλλού. Όχι, αυτό δεν θα γίνει. Θα φορολογούνται όλα εδώ όπως φορολογούνται οι... Στην Ελβετία αυτό γίνεται? Στην Ελβετία δεν γίνεται, αλλά γίνεται με την Ελβετία. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες και πηγαίνουν στο Τσουκ, κάνουν μια holding η οποία είναι συνήθως ένα γραμματοκιβώτιο. Στην καλύτερη περίπτωση απασχολεί 3 υπαλλήλους και αυτή η holding λέει ότι, ξέρετε κάτι, η εταιρεία ΑΒ χρειάστηκε τις συμβουλές μας, χρειάστηκε τις υπηρεσίες μας, κόβει κάποια τιμολόγια, φεύγουν τα λεφτά, πηγαίνουν εκεί και φορολογούνται εκεί. Ότι δηλαδή υπήρχε μια υπηρεσία την οποία παρήσχει η holding, ενώ στην ουσία δεν υπάρχουν υπηρεσίες τέτοιες που να δίνει. Απλώς φυγαδεύει τα κέρδη. Και υπάρχουν ακόμα. Άρα έχει, και εκεί υπάρχει το πρόβλημα δηλαδή αυτό? Όχι, δεν υπάρχει, είναι το ανάποδο. Εκεί πάνε τα λεφτά. Α, εκεί πάνε, εκεί τα, πάνε λεφτά. Τα λεφτά. Εκεί είναι η holding που παίρνει από... Α, η holding όχι της Ελβετίας για να τα στέλνει αλλού. Όχι. Αλλά για να παίρνει, ας πούμε, κάποιων εταιριών που είναι διασπαρμένες σε όλο τον κόσμο, ή μπράβο, στην Ελλάδα, ναι, στην Βουλγαρία, ναι, 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 στη Γερμανία, κάνει μια holding στην Ελβετία και πηγαίνουν όλα τα κέρδη των θυγατρικών της, πηγαίνουν εκεί στη holding και φορολογούνται εκεί. Οπότε δεν έχει πρόβλημα η Ελβετία. Βέβαια, η Ελβετία κερδίζει πια. Κερδίζει, ναι. Βέβαια, σιγά σιγά αρχίζει να καταργείται και αυτό, δεν αρέσει στους Ελβετούς αυτό το πράγμα και έχουν πάρει κάποια μέτρα και δυσκολεύει η κατάσταση και κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει και αυτό. Αλλά το θέμα είναι, υπάρχουν κάποιοι άλλοι παραδεισένια νησιά, όπως τα λένε, και πάνε εκεί και τα κάνουν. Δηλαδή η φορολογική παράδειση. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει στην σαν Έλληνες να πούμε, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε θέλει, αλλά τα κέρδη του θα φορολογούνται εδώ, θα υπάρχει κάποια κριτήρια που θα πρέπει να εκπληρώνει και θα υπάρχει πιο έλεγχος. Η συμμετοχή μας στην Ευρώπη είναι μέσα στα πλαίσια του προγράμματός σας, ότι δεν βλέπετε να φεύγουμε από την Ευρώπη? Προς το παρόν όχι, δεν βλέπουμε να φεύγουμε από την Ευρώπη και θέλουμε εκεί να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε με τους εταίρους, γιατί αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι έχουμε μια κυβέρνηση που λέει ναι σε όλα, ό,τι της πούνε λέει ναι, και άμα δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ας φέρουμε τους ξένους κατευθείαν εδώ και οι πολιτικοί μας ας καθίσουν στο περιθώριο, εφόσον δεν μπορούν να επιτύχουν τίποτα. Δεν έχουν επιτύχει τίποτα. Το μόνο που επέτυχε ο Σαμαράς ήταν πέρυσι το καλοκαίρι, αρχές Αυγούστου, να μειώσει το ΦΠΑ στη διατροφή, ναι, στην εστίαση. Αλλά το θέμα είναι όμως το εξής, ότι τότε, 1η Αυγούστου, έχει περάσει σχεδόν όλος ο τουρισμός. Μόνο έξοδα υπήρξαν για τα εστιατόρια και όλα αυτά, για να αλλάξουν τους καταλόγους και να υπολογίσουν το καινούριο ΦΠΑ. Εάν αυτό είναι το μόνο κατόρθωμα, η κυβέρνηση δεν νομίζω ότι έχει επιτύχει. Πού αποδίδεται ότι φέτος θα έχουμε μια αύξηση του τουριστικού ρεύματος?
Κοιτάξτε, των επισκεπτών έχει, δηλαδή. Ναι, η Ελλάδα έχει αρχίσει να γίνεται κάπως φθηνότερη. Ναι. Υπάρχουν τα διάφορα προβλήματα με την Αιγυπτό, με την Τουρκία, τη Συρία. Ναι, όλα ναι, αυτά, όλα, και πιστεύω ότι θα έρθει ένα μεγάλο κομμάτι τουρισμού εδώ. Το θέμα είναι κάποιο άλλο. Πέρυσι ήμουνα στη Σαντορίνη και διαπίστωσα ότι μέσα στα καταστήματα τα τουριστικά δεν εργάζονται Έλληνες. Είναι όλοι, οι περισσότεροι είναι ξένοι. Όταν μίλησα σε μια πολίτρια 18 χρονών στα ελληνικά, μου είπε English please, και με ένα στόμφο, δηλαδή θα μιλάω στην πατρίδα μου αγγλικά και δεν θα μιλάω ελληνικά. Το 80% ήταν ξένοι. Ήρθε κάποια κοπέλα μετά, η οποία πρέπει να ήταν Ρωσίδα από την προφορά, μισό ήξερε ελληνικά. Δηλαδή αυτός ο τουρισμός, όσο και να μας φέρνει, μετά τα πληρώνουμε με άλλο τρόπο πάλι πίσω. Σε μισθούς, σωστό. Σε τέτοια πράγματα. Στο ξενοδοχείο, σε αποστολές των χρημάτων. Ακριβώς. Στο ξενοδοχείο που ήμουνα ήταν ίσως μόνο οι προϊσταμένοι Έλληνες, όλοι οι άλλοι ήταν ξένοι, δεν ήταν Έλληνες. Πώς θα πέσει η ανεργία? Βέβαια δεν μπορείς να πεις στον ιδιοκτήτη πάρε μόνο Έλληνες, αλλά όταν, αν δεν έχεις κάποια μέτρα βάλει, κάποιους περιορισμούς, είναι φυσιολογικό να γίνει αυτό. Ή κάποια κίνητρα διαφέρετος. Ή κίνητρα και αυτό. Δηλαδή άμα θα πάρεις Έλληνα, ξέρω εγώ, θα έχεις και 100 ευρώ φερρυπίν. Δεν μπορείς λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης να, ναι, δεν μπορείς, αλλά είναι... ή κάτι άλλο, ξέρω εγώ, απαλλάσσεται από τον τάδε φόρο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα στην Ευρώπη θα αγωνιστούμε πλέον για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και τα δικά μας αιτήματα. Να τα κάνουμε στην αρχή γνωστά. Μπορεί να είμαστε λίγοι. Δεν 21, μιλάω μόνο ναι, σαν χρυσαυγίτες, μιλάω και σαν 21 σαν Έλληνες. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν μέτρα πίεσης, γιατί ο λαός, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν γνωρίζει ότι το κούρεμα δεν έγινε στους ξένους αλλά έγινε στους Έλληνες. Άρα πρέπει να τους ενημερώσουμε. Πρέπει να τους ενημερώσουμε, και οι λαοί έχουν αρχίσει και πιέζουν τις κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις φοβόνται τους λαούς, γιατί τους έχουν πει αρκετά ψέματα. Θα μπορούμε εκεί όπως, να τους διαφωτίσουμε. Όπως πέρυσι, Φερρυπίν, η πρόπερση, θυμάμαι που λέγανε οι Γερμανοί, δίνουμε στους τεμπέλιδες, στους Έλληνες κλπ. Τα λεφτά μας, και τα τρώνε τα λεφτά μας και το ένα. Ακριβώς. Και υπήρχε ένα ανθεληνικό κλίμα ότι πια μας θρέφουνε και εμείς δεν δουλεύουμε. Είμαστε τεμπέλιδες. Υπάρχει ακόμα, βέβαια όχι σε στον ίδιο βαθμό, υπάρχει ακόμα. Τώρα έχουν καταλάβει ότι τα λεφτά που μας τα δίνουν από τη μία, τους τα δίνουμε πίσω από την άλλη για να πληρώσουμε τα παλιά γραμμάτια και τα επιτόκια που και, έχουμε. Και την εισαγωγή των προϊόντων. Που εμείς πολλά από αυτά παράγουμε, αλλά δεν μας αφαίρουν να τα παράγουμε, γιατί δεν συμφέρει τη Γερμανία. Εκεί πρέπει να αλλάξουν. Κοιτάξτε, η Ευρώπη δεν θα έχει ποτέ μέλλον εάν δεν μπορέσουν να συνεταιριστούν οι λαοί, να γίνει μια Ευρώπη των εθνών που να συνεργάζονται. Μια ομοσπονδιακή δηλαδή, αντιπούμε. Δεν θα έλεγα να έχει κεντρική κυβέρνηση, να είναι το κάθε κράτος να έχει τη δική του κυβέρνηση, αλλά να υπάρχουν κάποιοι κανόνες και, και μια θέληση συνεργασίας. Γιατί όσο ο βοράς της Ευρώπης που έχει το χρήμα μπορεί και περνάει το 80 ή το 70, αν θέλετε, τα 100 από τα συμφέροντά του, τόσο θα δυστυχεί ο Νότος που έχει εντελώς διαφορετικά συμφέροντα. Η Ελλάδα θέλει να καλλιεργεί και να μπορεί να εξάγει. Η Γερμανία προτιμεί να τα παίρνει από κάποια άλλα μέρη της Ασίας για να μπορεί να εξάγει από τρίτες χώρες. Ναι, εκεί τα προϊόντα της. Αυτό πρέπει, θα υπάρχει πάντοτε μια σύγκρουση αν δεν βρεθεί μια λύση. Και η λύση είναι η συνεργασία των λαών και των εθνών. Και όχι να τα πιάνουμε όλα, να τα βάζουμε κάτω από ένα. Να κάνουμε ένα υδροκέφαλο πράγμα. Η Ευρώπη δεν νομίζω ότι έτσι θα μπορέσει να βρει στο μέλλον. Εξάλλου δεν ιδρύθηκε γι' αυτό η Ευρώπη. Στην αρχή, όταν ιδρύθηκε, το όραμα των ιδρυτών της ήταν να γίνει μια συνεργασία μεταξύ των εθνών. Και όχι να προσπαθούμε να κάνουμε μια κεντρική ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Δεν γίνεται. Πάντως αυτή τη στιγμή αυτή η προσπάθεια γίνεται. Αυτή η προσπάθεια γίνεται, συμφωνώ. Εμείς δεν είμαστε υπέρ αυτού. Και αργότερα... Εσείς το λέτε ότι θέλετε να είσαστε η Ευρώπη των εθνών. Ναι, των λαών. Των εθνών θα έλεγα. Των εθνών. Το κάθε έθνος να έχει τη δική του κυβέρνηση και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ αυτών των... Και όχι αλλόθρησκων. Γιατί η Ευρώπη ουσιαστικά είναι ομόθρησκη. Όλοι. Κοιτάξτε, εκτός από κάποιους μετανάστες που έρχονται για να δουλέψουν.
ο χριστιανισμός είναι η μεγαλύτερη θρησκεία. Ήταν η μεγαλύτερη θρησκεία. Τώρα έχουμε το Μωαμεθανισμό. Ο Μωαμεθανισμός όμως δεν είναι μέσα στην Ευρώπη. Δεν είναι. Τώρα έχει, είναι. Έχει κάποια παρακλάδια. Ναι, έχει, έχει. Αλλά δεν έπεται ότι είναι και το κυρίαρχο θρησκευτικό. Όχι, δεν είναι ακόμα, αλλά με τους ρυθμούς που εισαγάγουν Άραβες και άλλους Μωαμεθανούς που έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα είναι κυρίαρχος ο Μωαμεθανισμός και όχι ο Χριστιανισμός. Ό,τι γίνεται στο Λονδίνο, δηλαδή που το 50% το έχουν ξένοι. Το ίδιο πρόβλημα έχει και η Γαλλία, το ίδιο πρόβλημα έχουμε και εμείς εδώ και στην Ελβετία. Γι' αυτοί αποφασίσανε, κάνανε ένα δημοψήφισμα και είπαν ότι θα παίρνουν πλέον όχι τη ελεύθερη διακίνηση των πληθυσμών που θέλει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα έχουν μία λίστα και θα λένε χρειαζόμαστε. Ποιος το έκανε αυτό? Η Ελβετία. Δημοψήφισμα. Η κυβέρνηση ήταν εναντίον του δημοψηφίσματος, ο λαός όμως το πέρασε με πάνω από 50% και έτσι μέσα σε τρία χρόνια θα πάψει αυτή η ζωή των ξένων και θα έρχονται μόνο όσους χρειάζεται η Ελβετία για τις ανάγκες που έχει. Και μετά από καταγραφή το τι χρειάζεται. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή ένας επιχειρηματίας θα δηλώνει ότι εγώ θέλω τόσους, θα του λένε ξέρετε δεν μπορείτε να πάρετε τόσους, μπορείτε να πάρετε το 1 τρίτο, τα 2 τρίτα από αυτούς, γιατί δυστυχώς... Και με αυτές τις προϋποθέσεις. Τους άλλους τους πήραν κάποιοι άλλοι. Ό,τι είχε γίνει και την εποχή το 60 τόσο, με τη Γερμανία που φεύγανε πολλοί Έλληνες από εδώ, ναι, και πηγαίνανε ως εργάτες στη Γερμανία. Τους χρειαζόμαστε. Τους εξετάζανε και υγιεινά και από υγειονομικής πλευράς και από πλευράς ικανότητος να έχει τα απαραίτητα. Θέλετε να σας πω μια προσωπική μου εμπειρία. Ναι, εμείς στην Ελβετία σαν φοιτητές παίρναμε ένα χρόνο παραμονή. Ναι. Όταν την πρώτη φορά, γιατί εκεί έχεις δικαίωμα δύο φορές να δώσεις τις εξετάσεις, αν δεν την περάσεις τη δεύτερη σε πετάνε έξω από το πανεπιστήμιο. Λοιπόν, όταν την πρώτη φορά δεν είχα διαβάσει, να είμαι ειλικρινής, δεν είχα καλό διαβάσει και κόπηκα, αμέσως με κάλεσε η αστυνομία, μου πήρε το δελτίο, την ταυτότητα παραμονής του ξένου για ένα χρόνο και μου έδωσε ένα άλλο για 6 μήνες και μου λέει ορίστε, αν δεν περάσετε τις επόμενες εξετάσεις 6 μήνες, λυπούμαστε αλλά πρέπει να γυρίσετε πίσω. Βέβαια αυτό ακούγεται σήμερα λίγο πολύ βαρύ. Αλλά υπάρχει ένας έλεγχος. Ξέρει ποιος έχει μπει μέσα, πού μένει, αν εργάζεται ή αν δεν εργάζεται. Ενώ εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Είμαστε ένα ξέφραγκο αμπέλι, ο καθένας δηλώνει Μοχάμετ και άμα μετά τον πιάσουμε σαν Μοχάμετ που έκλεψε, μετά δηλώνει ότι δεν το λένε Μοχάμετ, το λένε κάποιος Ιμπραήμ. Ναι. Και μετά ζήσαν Ιμπραήμ εδώ, εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως έλεγχο. Και γι' αυτό πιστεύω ότι και τα προβλήματα των μεταναστών είναι λάθος να λέμε ότι έρχονται εδώ γιατί είναι πιο ανθρώπινα κλπ. Εμείς οι ίδιοι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι δημιουργούμε τις συνθήκες για τη μετανάστευση. Γιατί πηγαίνουμε εκεί, τους παίρνουμε τα προϊόντα που παράγουν σε εξευτελιστικές τιμές. Τους βάζουμε ανθρώπους να τους κυβερνήσουν που δεν μπορούν να τους κυβερνήσουν, απλώς και μόνο επειδή είναι φιλικοί σε εμάς και κατά κάποιο τρόπο τους εκμεταλλευόμαστε. Και αυτοί αναγκάζονται λόγω φτώχειας, λόγω πείνας να εξεγερθούν και μετά είναι πολιτικά διώκομενοι και μας έρχονται όλες στην Ευρώπη. Το θέμα πρέπει να το λύσουμε το πρόβλημα στην πηγή του. Έτσι κάνουμε, δεν λύνουμε το πρόβλημα. Πρέπει να πάμε εκεί, να τους βοηθήσουμε να κάνουν τη δική τους οικονομία για να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν καλύτερα σαν άνθρωποι. Δεν είναι το αποτέλεσμα να τους φέρνουμε όλους στην Ευρώπη. Κάποια στιγμή δεν θα έχουμε εμείς οι ίδιοι δουλειά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, θα εξεγερθούμε εμείς. Μα ήδη δεν έχουμε. Ακριβώς. Μα ήδη δεν έχουμε. Πιστεύω ότι εδώ είναι η λάθος πολιτική που έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Το να λέμε ότι είναι ανθρωπιστικό να έρθουν αυτοί εδώ σε εμάς, παρότι και σε εμάς δεν επικρατούν πολύ καλύτερες συνθήκες, παρά το να πάνε κάποιες πλούσιες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής και να προσπαθήσουν να λύσουν επί τόπου το πρόβλημα. Και στοιχίζει και λιγότερα. Στοιχίζει και λιγότερα, ακριβώς. Ναι.